Το σύνολο του ψηφιακού υλικού καθώς και τα φυσικά αντικείμενα της Επιτροπής Ελλάδα 2021 παρέδωσε στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Κωνσταντίνο Τασούλα η πρόεδρος της Επιτροπής Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, τα οποία πλέον φιλοξενούνται σε προθήκη στη Βουλή σε ειδικό χώρο, εύκολα προσβάσιμο στον επισκέπτη της. Σήμερα με ιδιαίτερη συγκίνηση ολοκληρώνουμε τον κύκλο ζωής της Επιτροπής Ελλάδα 2021, παραδίνοντας εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων, την εκθεσιακή προθήκη με το φυσικό και ψηφιακό αρχείο του εορταστικού προγράμματος που ολοκλήρωσε η Επιτροπή επ' ευκαιρία των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση του 1821. Το αρχείο αυτό παρουσιάζεται με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Περιλαμβάνει 92 φυσικά αντικείμενα και 58 ψηφιακά εκθέματα μέσω διαδραστικού οπτικοακουστικού συστήματος. Γιατί αυτός ο χώρος? Η επιλογή του χώρου δεν είναι τυχαία βέβαια, καθώς η Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, όπως το γνωρίζετε, βάσει του ιδρυτικού της νόμου, ανήκει εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων. Φιλοξενεί ήδη την ιστοσελίδα, το website της Επιτροπής, ενώ οι εκδόσεις και τα βιβλία που λάβαμε στην επικοινωνία μας με όλη την Ελλάδα, αλλά και από Έλληνες από όλο τον κόσμο, βρίσκονται ήδη στη βιβλιοθήκη της Βουλής. Αυτή η παράδοση της εκθεσιακής προθήκης γίνεται στη συνέχεια της επίσημης παρουσίασης του απολογισμού της Επιτροπής που έλαβε χώρα εδώ στις 30 Ιουνίου του 2022. Παρουσία και προσκλήση του Πρόεδρου της Βουλής, του κ. Τασούλα. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να δεχτείτε τις θερμές μας ευχαριστίες για τη συμβολή σας να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο εορτασμός και ο συντονισμός της επετείου των 200 χρόνων. Ευχαριστώ λοιπόν τους συνεργάτες μου που ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία καταρχήν το συντονισμό, τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων, αλλά και αυτή την όμορφη προθήκη που θα τη δω και εγώ διαζώσεις σήμερα πρώτη φορά και που θα δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες της Βουλής να περιηγηθούν σε ένα πλούσιο υλικό που είναι το έργο της Επιτροπής αφιερωμένο στην επέτειο των 200 χρόνων. Και αυτή η αρχιακή προθήκη παραδίδεται στα καλύτερα χέρια. Στόχος είναι να διατηρηθεί η ανάμνηση αυτής επετείου των 200 χρόνων του εορτασμού με τον καλύτερο τρόπο και να δοθεί η δυνατότητα σε οποιονδήποτε ενδιαφερθεί τώρα ή στο μέλλον να ερευνήσει πώς γιορτάσαμε αυτή την επέτειο. Με πόση περηφάνεια, με πόση αυτοπεποίθηση και με πόσες ελπίδες για το μέλλον που έρχεται για την Ελλάδα μας. Η παράδοση της αρχιακής προθήκης της Επιτροπής Ελλάδα 2021 στη Βουλή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, επισφραγίζοντας έτσι με τον πιο εμφατικό τρόπο τη μοναδική σχέση του Κοινοβουλίου με τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από τη συμπλήρωση της Εθνικής Παλιγενεσίας. Το έργο της Επιτροπής Ελλάδα 2021, συμπυκνωμένο, παραστατικό, όμορφο και ελπιδοφόρο, βρίσκεται εδώ σε μία ωραία προθήκη, σε μία παρακαταθήκη και είναι επισκέψιμο οπτικά, ψηφιακά, νοητικά από όλους εμάς αλλά και από τις χιλιάδες των επισκεπτών των εκπαιδευτηρίων της χώρας μας που κατακλείζουν ευτυχώς και πάλι το Κοινοβούλιο μετά την περιπέτεια και την κλεισούρα της πανδημίας. Κυρία Αγγελοπούλου, ο πιο σπουδαίος, ο πιο περίφημος, ο πιο μελετημένος παγκοσμίως λόγος που εκφωνήθηκε ποτέ ήταν ένας λόγος που αφορούσε σε πεπραγμένα. Ήταν ο λόγος του Δημοσθένους το 330 με τίτλο «Περί Στεφάνου». Εκεί ο σπουδαιότερος ρήτορ της αρχαιότητος έκανε έναν απολογισμό, πεπραγμένα τα ονομάζει ο ίδιος, της πολιτικής του δράσεως, της αντιμακεδονικής πολιτικής του δράσεως
αλλά ξεκίνησε την ομιλία του τονίζοντας την ανάγκη να κάνει κανείς απολογισμό, την ανάγκη των πεπραγμένων. Και πάνω σε αυτό οικοδόμησε όλη την ιστορία της δημόσιας παρουσίας του και έμεινε στην ιστορία όχι μόνο των φιλολόγων ή των αρχαιοελληνιστών, αλλά και των πολιτικών επιστημόνων ο σπουδαιότερος λόγος που εκφωνήθηκε ποτέ. Ο Κικέρον τον μετέφρασε στα λατινικά. Τα πεπραγμένα, συνεπώς, είναι μία διαδικασία ιερή, γιατί μαρτυρούν την αίσθηση της ευθύνης που έχεις απέναντι σε αυτούς οι οποίοι σου ανέθεσαν ένα χρέος. Και δεν είμαστε εδώ για να εγγενιάζουμε. Είμαστε εδώ για να ολοκληρώνουμε. Δεν είμαστε εδώ για να ξεκινούμε. Είμαστε εδώ για να τελειώνουμε. Δεν είμαστε εδώ για να μας αναθέτουν. Είμαστε εδώ για να εκπληρώνουμε. Και αυτές τις τρεις υψηλές αποστολές η Επιτροπή Ελλάδα 2021 επιτέλεσε κατά τον καλύτερο τρόπο, παρά τις απροσδόκητες δυσκολίες μιας πανδημίας η οποία έρχεται και μας χτυπάει μια φορά στα 100 χρόνια. Η Επιτροπή, κυρία Αγγελοπούλου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της αισιόδοξα, με ορμή, με κέφι, με ιστορική επίγνωση και με αισιοδοξία για τις προοπτικές της χώρας τον Νοέμβριο του 19 στην αίθουσα της Γερουσίας. Παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, της θρησκευτικής ηγεσίας, παρουσία των κομμάτων και με τις προσδοκίες και τα βλέμματα του ελληνικού λαού, ο οποίος θα γιόρταζε και γιόρτασε συμμετοχικά τους 2 αιώνες από την εθνεγερσία του. Και η Επιτροπή, επαναλαμβάνω, παρά την απροσδόκητη δυσκολία της πανδημίας που περιόρισε τη δυνατότητα της ανθρώπινης επαφής, παρά αυτή την ανυπέρβλητη αλλά όχι συντριπτική δυσκολία, ξεπέρασε τον εαυτό της με τους συνεργάτες σας, απλωθήκατε σε όλη την Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα, συνεργαστήκατε με τοπικές κοινωνίες και χαράξατε συνεργαζόμενοι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, τιμήθηκε η επέτειος των 200 ετών κατά τρόπο πρέποντα και τιμήθηκε όχι μόνο με αναφορές στο παρελθόν, αλλά τιμήθηκε κυρίως με την αξιοποίηση του παρελθόντος ως αφετηρίας για μια καλύτερη προοπτική για τη χώρα και η μελέτη που παραδώσατε στην κυβέρνηση πρόσφατα για το πώς σχεδιάζετε την Ελλάδα του 2040, πώς οι συνεργάτες σας, οι άνθρωποι με τους οποίους ήρθατε σε επαφή, τα πανεπιστήμια, η νεολαία, βλέπουν την Ελλάδα του 2040, είναι η μεγαλύτερη τιμή για το 2021 να το εκλαμβάνουμε σαν αφετηρία για ένα μεγαλύτερο άλμα προς τα εμπρός. Επανέρχομαι στην αξία των πεπραγμένων, την οποία τίμησε τόσο έντονα ο Δημοσθένης και την οποία όσοι σέβονται την εντολή που λαμβάνουν, την εκπληρώνουν τηρώντας αυτή την παράδοση. Ο επισκέπτης της αίθουσας των τροπαίων της Βουλής, ο επισκέπτης της καταπληκτικής εκθέσεως για το 2021, θα μπορεί να κοντοστέκεται στο ξεκίνημα της επίσκεψής του, λίγο πριν ανεβεί αυτά τα σκαλοπάτια, ή όταν φεύγει από την επίσκεψη και θέλει να ολοκληρώσει την παρουσία του εδώ στο Κοινοβούλιο, πάλι θα κοντοστέκεται και θα θαυμάζει την εξιστόρηση της δράσης της Επιτροπής Ελλάδα 2021, όπως αυτή την θαυμάσια προθήκη παρουσιάζεται. Εδώ παρουσιάζονται όλες οι δράσεις, όλες οι εκδηλώσεις, όλες οι πρωτοβουλίες, όλα τα έντυπα, όλα τα νομίσματα, όλη η χορηγή, συμπυκνώνεται όλη η προσπάθεια η οποία με σεβασμό και φιλοδοξία θεμητή τίμησε μια μοναδική επέτειο
δύο αιώνες μετά. Κυρία Αγγελοπούλου, κυρίες και κύριοι, η Βουλή των Ελλήνων, αυτή την κατάθεση πεπραγμένων, αυτή την κατάθεση σπουδαίας δουλειάς, η οποία μας κάνει αισιόδοξους για το μέλλον μας, γιατί όταν ξέρεις πόσο δύσκολα ξεκίνησες και με τι συνθήκες ξεκίνησες και εσείς μας βοηθήσατε να θυμηθούμε και να ξαναεπισκεφθούμε την περίοδο εκείνη του πόσο δύσκολα ξεκινήσαμε, όταν λοιπόν τα ξέρεις αυτά, δεν μπορεί παρά να είσαι αισιόδοξος για τη μοίρα αυτού του λαού, για την πορεία αυτής της χώρας. Η παρακαταθήκη αυτής της δουλειάς θα βρίσκεται εδώ, θα γεμίζει τη νεολαία της χώρας πρωτίστως με αισιοδοξία, με εκτίμηση και με αίσθηση καθήκοντος για την προοπτική της χώρας. Η Βουλή αποδέχεται αυτή την παρακαταθήκη, θα την τιμήσει, θα τη σεβαστεί και είμαι βέβαιος ότι τα νιάτα κυρίως της χώρας μας θα μπορούν να απολαύσουν μέσα από αυτή την προθήκη που είναι εκτός των άλλων και τεχνολογικό επίτευγμα, επαναλαμβάνω, την αίσθηση χρέους της Επιτροπής σας, η οποία τα πεπραγμένα της τα παρουσιάζει, τιμώντας την εντολή που πήρατε από τον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη, αλλά και τιμώντας τη μεγαλύτερη ιδρυτική επέτειο του ελληνικού κράτους, χαρίζοντάς μας μια φρεσκάδα προοπτικής.